δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για την υγεία του Ρώσου Προέδρου. Η Βρετανική The Telegraph συγκέντρωσε τις επικρατέστερες εκδοχές μέσα από τις διαπιστώσεις ξένων αξιωματούχων αλλά και πρώην συνεργατών του Ρώσου Προέδρου. Μεγάλες αποστάσεις και σε τεράστια τραπέζια πραγματοποιούσε τις συναντήσεις του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη συνάντησή του με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Αν και αυτό γινόταν στο πλαίσιο τήρησης των υγειονομικών μέτρων προστασίας λόγω κορονοϊού, πυροδότησε τις φήμες για την ύπαρξη κάποιου υποκείμενου νοσήματος, είτε ακόμη και για εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, Γάλλοι αξιωματούχοι αμέσως μετά την διαζώση συνάντηση των δύο ηγετών ανέφεραν χαρακτηριστικά πως δεν ήταν ο ίδιος Πούτιν, ήταν πιο σκληροπυρηνικός και φαινόταν εκτός ελέγχου σε κάποια θέματα. Το παρατεταμένο βήξιμο του Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, η οποία καλυπτόταν ζωντανά, έδωσε την αφορμή ώστε να ξεκινήσει δημόσια συζήτηση για την υγεία του. Τότε μάλιστα καθηγητής και πρώην ιστορικός στο Κρατικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας είχε δηλώσει ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενδεχομένως να έχει Πάρκινσον ή καρκίνο και ότι ίσως να ήταν η ώρα να παραιτηθεί για λόγους υγείας. Πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του επεκτείνονται και στις μυστικές υπηρεσίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο, μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών στο Κογκρέσο, ο οποίος έχει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, είχε δηλώσει πως είναι εμφανές ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Ρώσο πρόεδρο. Χωρίς να μπορεί να δηλώσει περισσότερα, αρκέστηκε να πει ότι φαίνεται να έχει κάποια θέματα υγείας νευρολογικής φύσης. Ερωτηματικά προκαλούν και οι πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του Ρώσου Προέδρου και κυρίως το φουσκωμένο του πρόσωπο. Κάτι που αποδίδουν είτε σε αναβολικά είτε σε στεροειδή στο πλαίσιο θεραπείας που λαμβάνει. Το Κρεμλίνο κατά καιρούς τρέχει πάντως να διαψεύσει τις φήμες γύρω από την υγεία του. Πρόσφατα μάλιστα, ο Ρώσος διπλωμάτης και γραμματέας τύπου του Πούτιν, Δημήτρη Πεσκόβ, ανέφερε πως σωματικά είναι κουρασμένος γιατί εργάζεται σκληρά και χαρακτηρίζει ως φυσιολογική την πνευματική κατάσταση του Ρώσου Προέδρου. Ακόμη και την αλλαγή τακτικής όπως την χαρακτηρίζει το βρετανικό μέσο, ώστε βεβαιασμένα να καταλάβει τη χώρα, κάτι που δεν έπραξε το 2008 με τη Γεωργία και αργότερα με την Κρυμαία, τη συνδέουν και πάλι με την κατάσταση της υγείας του, η οποία ενδεχομένως να χειροτερεύει και να μην του απομένει αρκετός χρόνος.